Το αδιαχώρητο σημειώνεται στα συμβολιογραφικά γραφεία με του φορολογούμενου να σπέβδουν να ολοκληρώσουν μεταβιβάσει ακινήτων, γονικέ παροχέ αλλά και κληρονομιέ πριν εκπρέμψει το 2021 και αυτό επειδή από την πρωτοχρονιά αυξάνεται σημαντικά το κόστο, Γιάννη Φόσκολε. Ακριβώ, ακριβώ, Δέσπινα. Έχουμε το αδιαχώρητο στα συμβολιογραφικά γραφεία. Οι φορολογούμενοι σπέβδουν να ολοκληρώσουν μεταβιβάσει ακινήτων και αυτό γιατί αλλάζουν όλα από την πρωτοχρονιά. Δύο είναι οι βασικέ αλλαγέ που φέρνει το 2022 και αυξάνει το κόστος μεταβίβασης. Καταρχήν γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την μεταβίβαση ενός ακινήτου όπως τα σχέδια κάτοψης, το πιστοποιητικό ενεργειακή απόδοση, η οικοδομική άδεια και άλλα. Το, α, η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου μπορεί να αυξήσει το κόστο μεταβίβαση έω και 1000 ευρώ. Ενώ πρέπει να σου θυμίσω επίση πω από την πρωτοχρονιά ισχύουν οι νέε αντικειμενικέ αξίε. Στι ζώνε λοιπόν όπου οι αντικειμενικέ αξίε αυξάνονται. Mm -hmm. αυξάνεται... Βλέπουμε και τι κάρτε, Γιάννη Φώσου. Ακριβώ. Αυξάνεται και ο φόρο μεταβίβαση. Λοιπόν, ο φόρο μεταβίβαση για τι αγοροπολισίε είναι στο 3%. Για τι γονικέ παροχέ και δωρεέ ισχύει το αφορολόγητο φυσικά από τον περασμένο Οκτώβριο έω τα 800.000 ευρώ. Ενώ στην περίπτωση για τις κληρονομιές παραμένει ίδιος ο φόρος από το 1,5% έως 10% ανάλογα με την αξία της περιουσίας. Γιάννη Φόσκολε να σε ευχαριστήσω πολύ.